Ο Δήμος Παλέρου βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο του νομού Έτωλο Ακαρνανίας. Περιλαμβάνει τους οικισμούς Πάλερος, Φωγονιά, Πλαγιά, Περατιά και Βάτο. Ο πληθυσμός του Δήμου είναι 4.494 κάτοικοι και η έκτασή του 205.843 στρέμματα. Η αρχαία Πάλερος βρισκόταν στη σημερινή θέση και Χροπούλα. Τα τείχη που σώζονται αποδεικνύουν ότι προϋπήρχε από τη Μυκηναϊκή περίοδο. Βρίσκεται σε ακμή από την Ομηρική εποχή έως την Ναυμαχία του Ακτίου. Ιστορικά η παρακμή της αποδίδεται στην ίδρυση της Νικοπόλεως μετά την Ναυμαχία του Ακτίου. Στον ορεινό οικισμό του Βάτου αξίζει να σημειωθεί η Ιερά Μονή της Παναγίας της Ρόμβης. Μοναστήρι κτισμένο σε συμπαγή βράχου, ρυθμού βασιλικής, μονόκλητη και πλακοσκέπαστη. Θεωρείται ότι κτίστηκε 100 χρόνια μετά την άλωση της πόλης. Από τις στιχογραφίες διασώζονται αυτές του ιερού, του τέμπλου και ο Παντοκράτορας. Η παράδοση συνεχίζεται και σήμερα σε πείσμα των μοντέρνων καιρών. Ο κτύπος από το ξυλόχτενο του αργαλιού ακούγεται ακόμη και σήμερα σε πολλές γειτονιές, θυμίζοντας άλλες εποχές, τότε που οι νεαρές κοπέλες ήφαιναν τραγουδώντας την πρίκα τους. Κτισμένη μέσα στο καταπράσινο των λόφων, με θέα την όμορφη πόλη της Λευκάδας, η Περατιά δείχνει να απολαμβάνει την ηρεμία και τη γαλήνη που της προσφέρει η θάλασσα του Ιωνίου Πελάγους πέρα από τον ορίζοντα. Το κάστρο του Γρίβα στέκει εκεί αιώνες αγέροχος φύλακας, ζωντανεύοντας την ιστορική μνήμη και θέλγοντας τους επισκέπτες και τους περαστικούς. Κατά την τουρκοκρατία στη θέση αυτή υπήρχε μουσουλμανικό μοναστήρι, γι' αυτό και η θέση ονομάζεται Τεκές. Ο παλαιός οικισμός της Πλαγιάς φιλοξενούσε μέχρι το 1976 τους κατοίκους του σημερινού χωριού. Ο Άγιος Δημήτριος, ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το μισογκρεμισμένο Πέτρινο Δημοτικό Σχολείο και τα ερείπια των Πέτρινων σπιτιών στέκουν ακόμα εκεί για να θυμίζουν ότι εκεί υπήρχε κάποτε ζωή, προκαλώντας δέος και συγκίνηση για τα περασμένα καλά χρόνια. Σε ένα όμορφο ακρογιάλι της ακαρνανικής γης άρχισε να κτίζεται το 1970 περίπου ο νέος οικισμός της Πλαγιάς. Το ενετικό κάστρο του Αγίου Γεωργίου, που δεσπόζει του οικισμού Πλαγιάς, χτίστηκε στα τέλη του 17ου αιώνα και έχει κηρυχθεί διατηρηταίο από το 1998. Προχωρώντας μέσα στο κάστρο, θα ακούσεις τους ήρωές του να διηγούνται τις δικές τους ιστορίες. Η καθαρή και αμουδερή παραλία της Λιγιάς προσφέρεται για κολύμπη, ηρεμία, χαλάρωση και διασκέδαση. Εκεί μπορεί κανείς να αφήσει πίσω του κάθε αρνητική σκέψη και να παραδοθεί στην περιπλάνηση του δικού του φανταστικού ταξιδιού
μέσα και πέρα από την αρχόντισσα θάλασσα. Μικρό λιμανάκι που παίρνει στην αγκαλιά του τα σκάφη της πλαγιάς ο ασπρογυαλός, γράφει τη δική του ιστορία, περιμένοντας τα καΐκια να γυρίσουν με την ψαριά. Κτισμένη μέσα στα ελαιόδεντρα και ντυμένη σε πυκνή βλάστηση μέσα στην αγκαλιά της θάλασσας, υπογωνιά, βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από την Πάλερο. Ως παραλιακό χωριό έχει το δικό της λιμανάκι για τα δικά της σκάφη. Σχεδόν καθαρά παραδοσιακός οικισμός αναπτύσσεται με γοργά βήματα. Καθαρές και αμουδερές ακρογιαλιές για κολύμπι, διασκέδαση αλλά και ηρεμία και χαλάρωση. Στην παραλία του Αγίου Ιωάννη θα απολαύσει κανείς τη ζεστή αγκαλιά της καταγάλανης θάλασσας. Κοντά στην Πογωνιά βρίσκεται ο παραθεριστικός οικισμός Βαρκό, μέσα στην πυκνή βλάστηση των βουνών που σταματά εκεί που αρχίζει η θάλασσα, δημιουργώντας τοπία ελκυστικά και εντυπωσιακά. Φυσική πανέμορφη όρμη και παρθένες αμουδερές παραλίες με καταγάλανα νερά προσφέρονται για κολύμπι, εξερεύνηση και ψάρεμα. Κρυψώνας καλοκαιρινής ανεμελιάς, παραδομένος στο χάδι του ήλιου. Όαση γαλήνης που εποπτεύει το απέναντο γαλάζιο. Κοίταξε πέρα από τη θάλασσα και περιπλανήσου στο μύθο. Κτισμένη στα πόδια του ορεινού όγκου του Τσερεκά. Συναντάται πρώτη φορά με την ονομασία Ζαβέρδα σε ένα χρυσόβουλο του δεσπότη της Ηπείρου Σιμεών Παλαιολόγου το 1361 μετά Χριστόν. Με διοικητική απόφαση, το έτος 1928, μετονομάστηκε η πρώην Ζαβέρδα σε Πάλερο. Η σύγχρονη Πάλερος, ολοένα αναπτυσσόμενη, θεωρείται σήμερα ως ο πλέον πλήρης και οργανωμένος τουριστικός οικισμός στον ομοέτωλο Ακαρνανίας. Φιλόξενη και πάντα διαθέσιμη να δώσει στον επισκέπτη ένα πλήρες πιάτο αισθητικής απόλαυσης και απόλυτης ηρεμίας.
Στην δόμηση συνδυάζει το παραδοσιακό με το σύγχρονο. Επίσης, έχει να επιδείξει αρκετά νεοκλασικά κτίσματα. Αξιοσημείωτο είναι το αρχοντικό του ράγκου, το οποίο κτίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα. Τα παραδοσιακά και γραφικά καφενεία υπάρχουν διάσπαρτα σε όλες τις γωνιές του οικισμού. Σε αυτά μπορεί κανείς να απολαύσει έναν καφέ, ένα ούζο, ένα ποτήρι ντόπιο κρασί ή μία μπύρα. Εκεί θα συναντήσει και θα κουβεντιάσει με τους καλοσυνάτους απλούς ανθρώπους. Οι βάρκες και τα καΐκια στο λιμάνι συνθέτουν μία πανέμορφη και γραφική εικόνα, περιμένοντας τους ψαράδες να λύσουν τους σκάβους για το επόμενο ταξίδι, προσδοκώντας μία καλή ψαριά. Ψαροχώρη ή Πάλερος φημίζεται για τη μοναδικότητα των αλιευμάτων που μπορεί να απολαύσει κανείς ολόφρεσκα και σε μεγάλη ποικιλία. Η Πάλερος προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες τόσο λόγω του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και της υπέροχης θάλασσας και των παραλιών που διαθέτει. Όπου και αν κατευθυνθεί κανείς, θα βρεθεί μπροστά σε ένα γραφικό γυαλό, μια χρυσή αμμουδιά ή ακόμα και σε μια οργανωμένη πλάζ. Το αεροδρόμιο του Ακτίου αποτελεί τη γέφυρα της περιοχής με όλο τον κόσμο. Το απαράμιλο φυσικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την προσεγμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι οι παράγοντες που έχουν συντελέσει στην προσέλκυση τουριστών από τα πέρατα της γης. Thank you.
Σε καθημερινή βάση στην περιοχή διαμένουν περισσότεροι από 1.000 τουρίστες κατά μέσο όρο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Διάσπαρτες τουριστικές επιχειρήσεις διαθέτουν πολλούς και όμορφους χώρους για την ευχάριστη και άνετη διαμονή των επισκεπτών. Όμορφα διαμορφωμένους και προσεγμένους χώρους για άθληση και πολλές άλλες δραστηριότητες. Σύγχρονα, πολύμορφα και πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα, τουριστικές υποδομές υψηλών προδιαγραφών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες διαμονής κάθε επισκέπτη, με άρτιους συγκροτημένους χώρους, προσδίδουν στην Πάλερο δικαίως τον τίτλο της κορυφαίας τουριστικής περιοχής στο νομό. Στον Δήμο Παλέρου παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να ασχοληθεί με πολλές ποικίλες και πρωτότυπες δραστηριότητες. Είναι στιγμές σαν κι αυτή που η γαλήνη της θάλασσας εξαπλώνεται παντού και κυριεύει τα πάντα. Είναι στιγμές σαν κι αυτή που τα πάντα γίνονται πέλαγος και θάλασσα.
Στους παραλιακούς δρόμους και στα πλακόστρωτα σοκάκια του χωριού θα περάσετε υπέροχα, θα γευτείτε παραδοσιακά εδέσματα στα όμορφα ταβερνάκια και εστιατόρια και εάν είστε λάτρεις της νυχτερινής ζωής, θα περάσετε αξέχαστες στιγμές διασκεδάζοντας στα κλαμπς και στα μπαράκια του χωριού σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα. Καθώς ο ήλιος φεύγει και η νύχτα ανταμώνει τη μέρα, τα μάτια είναι στραμμένα στο ηλιοβασίλεμα, γιατί στις τελευταίες αχτίδες του ήλιου βρίσκεται κρυμμένη η ελπίδα της αυριανής ημέρας.